λήξη συναγερμού για τα απανωτά κρούσματα γαστρεντερίτιδα στη Γάβδο, καθώς σύμφωνα με νεότερα δεδομένα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, οφείλεται σε νοροϊό και όχι στα ύδατα, όπως ανέφεραν αρχικά εκτιμήσεις. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, όπου εκεί στάλθηκαν τα δείγματα κοπλάνων από ασθενείς από τη Γάβδο, επιβεβαίωσε την αρχική μας πρόβλεψη ότι πρόκειται για νοροϊό, ο οποίος εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μεταξύ ανθρώπων που διαβιούν σε υποκατασκηνωτική μορφή διαβίωση. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας μιλά για συνολικά 38 κρούσματα έως τις 18 Αυγούστου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό του νησιού, οι ροές των ασθενών με γαστρεντερίτιδα είναι πολύ μεγαλύτερες, ενώ μεταξύ των περιστατικών καταγράφηκαν και περιπτώσεις πιο βαριάς μορφής. Έχει πολύ χαμηλό υλικό φορτίο, δηλαδή μόλις 10 έως 100 σωματίδια του ιού μεταδίδουν το νόσημα και έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν οι ασθενείς. Δηλαδή, κύριο σύμπτωμα από 50% και πάνω είναι ο έμετος, είναι ήπιας μορφής νόσηση, καμιά φορά δεν χρειάζεται καν έστω πιθανά ενυδάτωση και μετά από 2 μέρες οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά. Κανένα από αυτά τα περιστατικά λοιπόν δεν είχε καταλήξει, δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Περισσότερες των περιπτώσεων είναι μια ήπια κατάσταση. Μπορεί όμως να εξελιχθεί και να, σε κάποιες περιπτώσεις ο ασθενής να πάθει μια βαριά μορφή αφυδάτωση. Και είχαμε τέτοια περιστατικά αυτές τις μέρες. Δηλαδή. Πιο βαριά δηλαδή. Πιο βαριά, ναι. Mm-hmm. Να μην μπορεί να περπατήσει, ας πούμε, ασθενής. Να έχει λιποθυμήσει. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί και πέρυσι στη Γάβδο, με τα κρούσματα φέτος να είναι πολλαπλάσια, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ελλείψεις σε φάρμακα και τους γιατρούς να πληρώνουν από την τσέπη τους ακόμη και για ηλεκτρολίτες. Δυσκολευόμαστε γιατί τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα ηλεκτρολίτες και τα αντιεμετικά. Πλέον παραγγέλνουμε δηλαδή και με τα δικά μας λεφτά από το φαρμακείο που είναι απέναντι. Τις επόμενες ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα των δειγμάτων για τα ύδατα που είχαν σταλεί για έλεγχο. Η Δημοτική Αρχή Γάβδου τήρησε υπεύθυνη στάση εξ αρχής και θεώρησε πως δεν πρέπει να δοθεί έκταση στο όλο θέμα, με διάφορες εικασίες που δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση σε επισκέπτες και κατοίκους του νησιού μας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δειγμάτων που τελικώς δικαίωσε την απόφασή μας. Όλοι γνωρίζουν ότι το νερό αποτελεί βασικό αγαθό για το νησί μας και δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις. Η ασθένεια δεν μπορεί να προέκυψε από την πόση νερού, καθώς θα έπρεπε να εντοπίζεται διαφορετικό βακτηρίδιο στους εργαστηριακούς ελέγχους, κάτι που δεν προκύπτει. Τα κρούσματα θα ήταν πολύ περισσότερα και θα ήταν και ανάμεσα σε κατοίκους που ούτε αυτό το γνώρισμα το είχαμε, δηλαδή ήταν μόνο επισκέπτες που ήταν στο νησί από τις 16 του Αυγούστου μέχρι και 18 που δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στο Νεοδί. Το νερό έχει ελεγχθεί, περιμένουμε τα αποτελέσματα από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας. Πιθανό να δείξει και αυτό κάτι, αλλά δεν θα έχει να κάνει, δεν θα έχει σχέση με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας.